Το αρθράκι που λέει με αυτές τις παρεμβάσεις απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη οι κάτωθοι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Το δεύτερο, είναι πάρα πολύ συμπαθητικά αυτά που είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, το άρθρο ΤΑΔΕ και η παράγραφος Β κτλ. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα για τον όχι με βάση έτσι όπως τα λέτε τι θέλει ο καθένας. Με βάση το Σύνταγμα. Τα λέτε και το Σύνταγμα δεν είναι συμπαθητικό, κύριε Ντεβανέλο. Το Σύνταγμα είναι ο πολιτιακός χάρτης της πατρίδας. Ναι, αλλά ο χειρισμός που κάνετε είναι απίστευτος κυριολεκτικά. Διότι το Σύνταγμα το σεβόσαστε θαυμάσια κτλ. Μόνο που φροντίζετε έγγραφα εισαγγελέων να μένουν στο σιρταράκι όπως έμεινε και η λίστα Λαγκάρντια μεγάλο διάστημα. Έξι μήνες τι κάνατε. Όχι εσείς προσωπικά. Τώρα να μένουν στο σιρτάρι για να περάσουν οι ευρωεκλογές και αμέσως μετά να κλείνει η Βουλή. Τι περιέχουν αυτά τα έγγραφα, κύριε. Πού να ξέρω, κύριε. Δηλαδή, υπάρχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Για να το στέλνετε στη δικαιοσύνη σημαίνει ότι κάτι ξέρετε. Γιατί δεν μας το λέτε αυτό. Εμείς στη δικαιοσύνη στείλαμε αυτά που είπαμε και στη Βουλή. Επομένως, το καινούργιο στοιχείο, τα φρέσκα κουλούρια, είναι ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι υπάρχει ένα θέμα. Α, όπου προκύπτει. Από το ότι έστειλε το φάκελο. Πίσω. Υποχρεωμένη ήταν. Συγγνώμη, αυτό είναι τυπική διαδικασία. Ωραία. Νομικά, για να λέμε και τα θέματα νομικά. Αυτό, κύριε Οικονόμου, γιατί οδηγεί στο κλείσιμο της Βουλής. Το κλείσιμο της Βουλής, γιατί το συσχετίζετε με αυτό εσείς. Μα δεν έχει καμία σχέση. Εσείς δεν ζητούσατε να πάτε σε εκλογές και να κλείσετε. Εγώ ρωτάω εσάς. Εγώ το χρεώνω. Εγώ λέω το συσχετίζω. Εγώ λέω το συσχετίζω και λέω ότι είναι αυτονόητο και το καταλαβαίνουν όλοι όσοι με ακούνε. Εσείς δεν ζητούσατε την επομένη των εκλογών. Ότι συσχετίζεται το κλείσιμο της Βουλής με αυτή την υπόθεση φαίνεται σήμερα σε πάρα πολλές σελίδες στον τύπο και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος που μας ακούει. Από εκεί πέρα, όποιος δεν θέλει να το συσχετίζει, ας μην το συσχετίζει. Και ο καθένας παίρνει την ευθύνη για αυτό που τον ακούει. Κύριε Κίρτσο, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα περιμένετε, κύριε Κίρτσο, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα πρώτα. Είναι νομικό θέμα που επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, δυστυχώς δημιουργείται σπέκουλα και θολούρα για πολιτικούς μικροπολιτικούς λόγους. Ενώ είναι ένα νομικό ξεκάθαρο θέμα. Επειδή είστε πολυβόλο σήμερα, πρέπει να παραδεχτείτε ότι η πολιτική είναι το δικό μου πεδίο, συγγνώμη.